ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και δεν ξέρω, μήπως σας περνάνε δεύτερες σκέψεις, κύριε Ζέρβα, μήπως δεν το κάνετε καθόλου το μετρό. Με αυτά που βλέπετε να γίνονται εδώ. Και με την ιστορία, πλάκα κάνω. Και με την ιστορία με τα αρχεία, λέω, μήπως βγείτε από όλη αυτή τη διαδικασία. Τα ακούω και σας ζηλεύω, γιατί λέω, για δες τι προβλήματα έχει μια πόλη. Ναι. Γιατί ξέρετε, στην Αθήνα γίνεται. Διότι ξέρετε, από το να το έχεις το μετρό και αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, είναι καλύτερο αυτό. Καλύτερο να μην το έχεις, γιατί τουλάχιστον. Δεν μπαίνεις και στη διαδικασία. Ευτυχώς δεν πάει έτσι. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε χιούμορ, έτσι. Είναι προφανές. Ναι, με τα χάλια μας κάνουμε χιούμορ. Απελπισίας, ναι. Αλλά εκείνο που λέω πολύ συχνά είναι ότι σε τέτοιες καταστάσεις, όπως με αυτήν την τέλος πάντων στάση, πώς να το πούμε, ναι, που γίνεται κάτω στο μετρό ή κάποιες μέρες που υπάρχει απεργία, γίνεται ένα απίστευτο κομφούζιο στην Αθήνα και ξέρετε, και εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού, το βλέπουμε και πρωτοσέλιδο. Ναι, λέμε, αλήθεια. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Αθήνα χωρίς μετρό. Σκεφτείτε ότι αυτή την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη τη ζει κάθε μέρα. Ναι. Και σκεφτείτε ότι δηλαδή η ιστορία έχει ένα μετρό του... το οποίο περιμένει να γίνει και να λειτουργήσει. Mm-hmm. Όσο ακούγεται και αυτό, περίπου λεφτά υπάρχουν για το μετρό. Ναι. Και κολλάμε σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία το έχουν πάει πίσω. Και κάθε μέρα για τη Θεσσαλονίκη να τους εφιάλτες και βάλετε ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει και τον ΟΑΣ, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει. Βεβαίως, και βεβαίως. Και σκεφτείτε επίσης, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, ότι η ιστορία του μετρό της Αθήνας ξεκινά από το 1979, παγώνει το 1982, διότι κάποιοι αποφασίζουν ότι η Αθήνα δεν χρειάζεται μετρό, αλλά χρειάζεται τραμ, και ξαναέρχεται στην επιφάνεια τη δεκαετία τέλη 90-2000, επειδή θα πάρουμε τους Ολυμπιακούς. Μιλάμε τώρα για ιστορίες τρέλας. Ναι, τα ίδια λίγο πολύ, κύριε, ναι, τα εξνέφησαν, ναι, και εδώ πέρα. Τέτοιους ευαίσθητους, εγώ τους αποκαλώ επαγγελματίες ευαίσθητους, οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα θέματα. Βέβαια, η Αθήνα είχε αυτή τη δυναμική των Ολυμπιακών Αγώνων και έγινε, ναι, το μετρό. Αλλιώς δεν θα γινόταν ούτε εδώ. Είναι βέβαιο. Έχει 6 μέσα μεταφοράς η Αθήνα, τα ξέρετε. Mm-hmm. Προαστιακό, ηλεκτρικό. Τώρα, πάμε τραμ, τώρα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ο λίγο από ΑΣΤ. Το λίγο από ΑΣΤ, ναι, όπως λέγανε, ναι, παλιά. Ναι. Από τα 600 οχήματα πρέπει να έχει ο ΑΣΤ, έχουμε 300. Έτσι είναι. Τώρα, η απόφαση του ΚΑΣ προκαλεί νέο πονοκέφαλο. Έχει χωρίσει, δεν ξέρω αν είναι η πόλη χωρισμένη στα δύο. Μας προκαλεί αισιοδοξία απόφαση εσάς, του ΚΑΣ. Αλλά, τους, αλλά την άλλη πλευρά τους προκαλεί πονοκέφαλο που διαφωνούν. Κοιτάξτε, η άλλη πλευρά είναι. Θα μιλήσουμε μετά με τον κύριο Γιαννούλη, που είναι ο βουλευτής, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν, ωραία, και στις διαδηλώσεις για το θέμα της απόφασης. Η άλλη πλευρά είναι κάποιοι, όπως είπα και εγώ, επαγγελματίες ευαίσθητοι ή κάποιοι που πολιτικοποίησαν αυτή την ιστορία. Ναι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χασομέρισαν, καθυστέρησαν το μέλλον τόσα χρόνια. Και τώρα πάμε με ένα χρονικό ορίζοντα του 2023. Θέλω την άλλη, τη δική σας άποψη, για να ακούσουμε μετά και την άλλη άποψη. Πριν ακούσαμε την άποψη του ΚΑΣ και η κυρία Μπάνου, η οποία ήταν στην ψηφοφορία και την προηγούμενη φορά και μας είπε ότι άλλαξε την απόφασή της από το όχι που ψήφισε στην απόσπαση στο ναι που ψήφισε αυτή τη φορά, διότι κατά την άποψή της, όπως είπε, το σχέδιο που είχε διατυπωθεί τότε και είχε παρουσιαστεί προκειμένου να μην γίνει απόσπαση, ήταν ένα σχέδιο που επί της ουσίας ήταν στον αέρα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Θέλω να μου πείτε, προφανώς εσάς σας ικανοποιεί η απόφαση αυτή περί της αποσπάσεως, θέλω να μου πείτε τι απαντάτε σε εκείνους που διαφωνούν, και αν φοβάστε ότι θα έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση, διότι ενδεχομένως αυτοί που διαφωνούν θα προσφύγουν στο ΣΤΕΙ οπουδήποτε αλλού, θα καθυστερήσει όλη αυτή η ιστορία, άρα ούτε το 23 που είναι η καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας του σταθμού θα το καταφέρουμε ή θα το καταφέρετε και θα έχουμε περαιτέρω εμπόδια. Καταρχάς να συστηθώ, γιατί φαντάζομαι περισσότερο μας ακούνε. Είπαμε, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Α, μάλιστα. Την ιδιότητά σας λέτε, την επαγγελματική. Έχω διατελέσει 6 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικό Μετρό. Mm-hmm. Και συγχρόνως έχω και μητέρα αρχαιολόγο. Μάλιστα. Οπότε με όλες αυτές τις ιδιότητες, ξέρετε, από τη μια πλευρά γνωρίζω και από την άλλη πλευρά έχω και όποιες ευαισθησίες. Mm-hmm. Μάλιστα και η οικογένειά μου έχει και μια ουσιαστική σχέση με τον πολιτισμό. Η θιά μου ήταν η Αλίκη Τέλογλου. Δηλαδή, γιατί έχουν ακουστεί, ξέρετε, ότι όλοι εμείς που θέλουμε αυτή τη λύση είμαστε απολύτιστοι. Μάλιστα. Είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε τα αρχαία. Απάντηση πρώτη. Τα αρχαία με αυτή τη λύση δεν εξαφανίζονται. Mm-hmm. Τα αρχαία αποσπώνται. Γίνεται ένας ωραιότατος σταθμός και μπαίνουν πίσω κατά 92%. Μάλιστα. Και θα τα κάνει το συνεργείο που μετέφερε τις Καριάτιδες από την Ακρόπολη στο μουσείο, από τον Παρθενώνα στο μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα. Κατά 92. Με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Το υπόλοιπο 8 που θα πάει. Το υπόλοιπο 8 θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάπου αλλού, γιατί πρέπει να γίνουν φρεάτια, πρέπει να γίνουν κάποιες σκάλες. Μάλιστα. Προφανώς δεν θα
γυρίσουν πίσω τα κομμάτια εκείνα που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Γιατί ξέρετε, ακούγονται πάρα πολλά ότι τα αρχαία θα φύγουν, θα καταστραφούν. Όχι, γιατί η κυρία Πάνου μου είπε ότι η προϋπόθεση και η ασφαλιστική δικλίδα με την οποία το ΚΑΣ έδωσε το OK ήταν να επανατοποθετηθούν τα αρχαία και αυτή είναι και η ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να λειτουργήσει ο σταθμός Βενιζέλου. Δεύτερο κομμάτι, κόστος. Ναι. Δεν ξέρω αν για κάποιους είναι ασήμαντο. Η μία λύση αυτή η οποία είχε προταθεί είναι 70 εκατομμύρια και αυτή η λύση είναι 15 εκατομμύρια. Αν κάποιοι λένε δεν βαριέσαι, τι είναι αυτά τα 55 εκατομμύρια, εγώ δεν συμφωνώ. Να σας πω σαν δήμαρχος τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα 55 εκατομμύρια. Άρα εσείς λέτε με την απόσπαση κερδίζει το ελληνικό δημόσιο 55 ακριβώς, εκατομμύρια. Το δημόσιο κερδίζει πάρα πολύ. Τρίτο θέμα. Γίνεται πολύ καλύτερος σταθμός και γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Θα έχουμε δύο κλιμακοστάσια. Θα λειτουργήσει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Ακόμα και για τα ίδια τα αρχεία. Ξέρετε, με την προηγούμενη λύση θα είχαμε καθιζήσει, θα είχαμε χίλια δύο πράγματα. Θα είναι πολύ πιο ασφαλές για την κατασκευή του. Θα είναι πολύ πιο γρήγορο. Κύριε Τάκη. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει μέχρι το 2023. Οπότε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όλοι αυτοί που φωνάζουν, οι οποίοι φώναζαν ούτως ή άλλως, φώναζαν, ξέρετε, κατά του περιφερειακού, κατά της υποθαλάσσιας, θα θυμάστε κάτι για την υποθαλάσσια. Ναι, το βεβαίως, το θυμάμαι. Το βασικό επιχείρημα, γιατί θα το ακούσουμε και μετά, το βασικό επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι θα υπάρξει καταστροφή των αρχαίων κατά την απόσπαση και την επανατοποθέτηση. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα της διαφωνίας? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λένε αυτό. Η ίδια μέθοδος εφαρμόστηκε 400 μέτρα πιο μακριά στην Αγία Σοφίας. Ναι. Στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, που είναι και αυτός πάνω στην Εγνατία οδό, που βρέθηκε ο ίδιος δρόμος, έχουν αποσπαστεί και έχουν επιστρέψει. Μήπως κοστίσει περισσότερο? Μήπως κοστίσει περισσότερο η μετακίνησή του? Οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πολιτικοποιήσει το θέμα και βάζουν ακόμα και στις λύσεις ιδεολογία. Ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ήθελαν ούτε την υποθαλάσσια, δεν ήθελαν ούτε την περιφερειακή, δεν ήθελαν πέρα ούτε από την ιδεολογία όμως, ακόμη και η νέα παραλία. Ακούστε λίγο. Ακόμη και η ιδεολογία κάπου εδράζεται, δεν είναι στον αέρα. Εδράζεται στις ιδεολειψίες. Όταν μιλάμε για τεχνικά έργα, εγώ ξεκίνησα, κύριε Τάκη, λέγοντάς σας στοιχεία τεχνικά, στοιχεία οικονομικά, στοιχεία που αφορούν το χρόνο. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά έχουμε λειτουργίες πόλης. Οι περισσότεροι από αυτούς θα σας πούν, άμα τους ρωτήσετε, ότι εμείς δεν το θέλαμε το μετρό και ξέρετε που θα την πάνε τη συζήτηση. Ας μην γίνει στο κάτω Καζαφής και ο σταθμός της Βενιζέλου. Ο σταθμός της Βενιζέλου, κύριε Τάκη, είναι η πλατεία συντάγματος της Θεσσαλονίκης. Αυτό το είπα και εγώ νωρίτερα και η κυρία Μπάνου μου είπε ότι. 65.000 επιβάτες τη μέρα. Και το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι πιο μικρό από το μετρό της Αθήνας. Δεν μπορεί να παίρνει για 1,5 χιλιόμετρο. Οι επιβάτες και να τους πηγαίνουν. Η κυρία Μπάνου από το ΚΑΣ μου είπε πριν ότι κατά την άποψη των αρχαιολόγων δεν θα έπρεπε καν να έχει γίνει ο σταθμός Βενιζέλου. Αλλά λέει, δέχεται αυτό που λένε οι υπόλοιποι, ότι πρέπει να γίνει γιατί είναι σαν το σταθμό του Συντάγματος της Αθήνας ο σταθμός Βενιζέλου. Πάντως, επειδή ξέρετε πολλά μπορεί να συζητηθούν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχαιολόγοι από το ΚΑΣ, με μια μεγάλη πλειοψηφία, Υπουργείο, Κυβέρνηση, Αττικό Μετρό και Εργολάβος. Συμφωνούν σε αυτή τη λύση και δεσμεύονται ότι θα γίνει το 2023 το μετρό. Εγώ δεν σας λέω πόσο θα υποφέρει η πόλη αν δεν γίνει το μετρό. Εγώ θα σας πω πώς θα υποφέρετε κι εσείς, πώς θα υποφέρει ο κύριος Τάκης, γιατί αν το 2023 δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, έχει περάσει στην τρίτη γέφυρα προγραμματικής περίοδου, που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο, άρα κι εσείς, θα πρέπει να επιστρέψετε 700, να επιστρέψουμε 712 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακούγεται και αυτό, έλα μωρέ τι γίνεται. Το απότατο χρονικό όριο είναι το 23. Το 2023. Αλλιώς πρέπει να επιστραφούν αλλιώς χρήματα. Πρέπει να επιστραφούν γιατί τελειώνει αυτή. Δεν έχει μπει άλλο δημόσιο έργο στην Ευρώπη σε τέταρτη γέφυρα. Σας όλα φοβίζει, αυτά θα σταθμίσει κανείς. Σας φοβίζει το γεγονός των προσφυγών που μπορεί να καθυστερήσουν? Με φοβίζει το μόνο θέμα ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνει το έργο. Όποιος προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας απλά δεν θέλει να γίνει το έργο. Και το κάνει για να πρωταγωνιστεί. Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση ήμασταν εκεί στο ΚΑΣ. Εγώ, ο κύριος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ο κύριος Καϊτεζίδης, ήταν όλοι φορείς της πόλης. Μην σας απαριθμίσω τα επιμελητήρια. Τεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά, εμπορικά. Ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πόλης οι οποίοι. Θέλουμε το μετρό και αυτή είναι η βέλτιστη, οικονομικότερη, συντομότερη λύση. Όλα τα άλλα, ξέρετε, είναι πολιτικολογίες. Να συζητάμε, αν θέλετε, για οποιοδήποτε άλλο θέμα που έχει πολιτικό στοιχείο, ας βγάλουμε το θέμα του μετρό από τις πολιτικές αντιπαλότητες. Εγώ κρατάω όλα αυτά που μου είπατε και το μειωμένο κόστος και την ανάγκη να ολοκληρωθεί μέχρι το 23, διότι αλλιώς θα πρέπει να γυρίσουμε 700 εκατομμύρια. Και την γνώση τη δική σας και την άποψη του ΚΑΣ. Θα τα μεταφέρω όλα αυτά σε λίγο στον κύριο Γιαννούλη για να έχουμε και τη δική του άποψη και έτσι να έχουμε μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα. Τώρα, εάν δεν υπάρξουν προσφυγές κλπ, πότε θα αρχίσει
η απόσπαση, η μετακίνηση. Υπάρχει η δέσμευση της Αττικού Μετρό και προφανώς και του εργολάβου εντός 2 μηνών να φέρει συγκεκριμένη μελέτη προς έγκριση για το πώς θα γίνει η απόσπαση. Μάλιστα. Ούτως ώστε με βάση αυτή την εγκεκριμένη λύση να προχωρήσουμε στην εντολή στον εργολάβο και να αρχίσει άμεσα, δηλαδή τους πρώτους μήνες του 2020, ωραία, να ξεκινήσει η απόσπαση και η κατασκευή του σταθμού, η οποία είναι πολύ ευκολότερη με αυτόν τον τρόπο. Τεχνικά, δηλαδή, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως τεχνικός ότι είναι κάτι. Ναι, η λογική, έτσι όπως το ακούμε, τουλάχιστον εμείς απ' έξω, ξέρετε, η λογική λέει αυτό. Σιγά-σιγά βγάζεις και σκάβεις και βρίσκεις αυτό και μετά τα επανατοποθετείς. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε και καλά. Να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά επίσης. Ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας.